Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. 22 του Απρίλη σήμερα. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη σε όλους, σε όλες τις οικογένειες, σε όλους τους Έλληνες, εντός και εκτός των τυχών. Να είμαστε καλά, γεροί, δυνατοί και να υπομείνουμε λιγάκι ακόμα και τα πράγματα αλλάζουν άρδιν, αλλάζουν προς το θετικό. Σήμερα πολλές επιτροπές συνεδριάζουν για την τύχη μας, για τον μέλλον μας, για το αύριο μας. Αποφασίζουμε σιγά-σιγά για την άρση πολλών μέτρων. Σας τα έλεγα από την αρχή ότι θα πάμε πολύ καλά και πάμε καλά. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Φάγαμε βέβαια μια καραντίνα, την τρώμε ακόμα μια καραντίνα. Είμαστε σε καραντίνα, είμαστε στα δωμάτια, αποκλεισμένοι μέτρα. Τα λέω και λίγο γρήγορα, δεν πειράζει. Ας με συγχωρέσετε. Λοιπόν, και τελειώνουμε σιγά-σιγά. Και σύντομα και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώνεται και σήμερα από τους αρμόδιους, και σήμερα και σύντομα, μάλλον τη Δευτέρα μεθαύριο, την ερχόμενη, μέσα στη βδομάδα πάντως, αλλά από ό,τι πληροφορήθηκα τη Δευτέρα την ερχόμενη, θα βγει και με διάγγελμα. Και θα αποφασίσει για τα όσα πρόκειται να συμβούν, τα όσα πρόκειται να αρθούν και τα όσα πρέπει να προκύψουν μέσα από τις λήψεις των νέων μέτρων μετά από αυτό τον εγκλεισμό μας, 1,5 μήνα και παραπάνω, μέσα στα σπίτια μας λόγω της πανδημίας. Όχι τίποτα άλλο. Και να πάψουν ορισμένοι συνάδελφοι να λένε σε κάποια ραδιόφωνα ότι είμαστε εγκλωβισμένοι. Δεν είμαστε αυτοεγκλωβισμένοι, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Δεν είμαστε αυτοεγκλωβισμένοι. Τα μέτρα μας εγκλώβησαν, τα μέτρα μας περιόρισαν, τα μέτρα μας ανάγκασαν και καλά κάνανε οι αρμόδιοι και τα επέβαλαν για να γλιτώσουμε αυτή την καταιγίδα της πανδημίας, του ιού, του κορονοϊού, της καταραμένης αυτής αρρώστιας. Δεν αυτοεγκλωβιστήκαμε. Μην λέτε, παραπληροφορείτε τον κόσμο και τον παραμυθιάζετε, αυτοεγκλωβιστήκαμε. Τι είμαστε, τρελοί είμαστε να αυτοεγκλωβιστούμε? Απλώς προέκυψε η πανδημία αυτή και μπήκαμε μέσα στα σπίτια μας μετά από τη λήψη των μέτρων και τις εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών για να λάβουμε τα μέτρα μας αυτά, τα οποία και πραγματικά πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και αν δεν προέκυπτε και αυτό στην Ερμιόνη με τους 150 συνανθρώπους μας εκεί στο Κρανίδι, 150 συνανθρώπους μας, οι οποίοι είναι περίπου 470 μετανάστες και πρόσφυγες σε ξενοδοχείο εκεί, ήταν σε καραντίνα και εντάξει, έπρεπε, νομίζω από ό,τι είπαν και ορισμένοι, και πρέπει να έχουν και δίκιο, έπρεπε την πρώτη στιγμή να τους ελέγξουν. Τους ελέγξαν ορισμένους, πήραν κάποια σημάδια, δείγματα, πήραν κάποιες εξετάσεις, αλλά φαίνεται στην πορεία δεν ξέρω τι ξέφυγε, πώς διέφυγε, πώς, τι έγινε η εξέλιξη. 150 κρούσματα. Από τα 470 που μένουν εκεί πέρα, 150 κρούσματα. 6 είχαμε φτάσει. 6 τον αριθμό τα κρούσματα. Δηλαδή σε λίγο σήμερα, αύριο, μεθαύριο ήταν 0. Και τα έλεγε ο κύριος Τσόδρας. Και τα ξανά έλεγε ο κύριος Τσόδρας. Πάμε καλά. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Και απέδωσαν. Και είναι άξιο θαυμασμού για την Ελλάδα, όπως είπε και η κυρία πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, όταν επισκέφθηκε τις Καστανιές στον Εύρο. Μαζί με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Άξια θαυμασμού η Ελλάδα από όλο τον κόσμο, είπε. Και μπράβο της. Α, το αναγνώρισε όπως το αναγνώριζαν και όλοι στον κόσμο. Ακόμα και ο κύριος Τραμπ, ο οποίος έκανε τεράστια λάθη. Μπράβο στην Ελλάδα, λέει. Ο φιλόσοφος ο Ισραηλινός, ο Χαράρη, τι είπε? Κύριε Τραμπ, θα προτιμούσα πλανητάρχης να ήταν η Ελλάδα μπροστά σε αυτή την πανδημία και στα μέτρα που πήρε και με τέτοια λογική και με τέτοια προετοιμασία και προληπτική προετοιμασία που έκανε για την πανδημία. Θα προτιμούσα, είπε ο κύριος Χαράριο, φιλόσοφος ο Ισραηλινός, να ήταν η Ελλάδα πλανητάρχη στη θέση σας. Ίσως να ήταν καλά τα πράγματα. Δηλαδή πήραμε και θέση πλανητάρχη από τον φιλόσοφο του Ισραήλ, τον κύριο Χαράρι. Και από πολλούς προέδρους και πρωθυπουργούς πήραμε τα εύσημα. Κακό είναι να φύγει πλέον αυτή η μικροπολιτική που πάνω μας, η μιζέρια και η μικρότητα. Ας ενωθούμε. Να είμαστε ενωμένοι, σύμπνια, αγαπημένοι, Ελλάδα, πατρίδα, έλεος, σύνορα. Οι αρχαίοι ήταν, δεν καταλαβαίνω, γιατί έγιναν, γίνανε οι φιλόσοφοι, γίνανε η ιστορία μας, η αρχαία ιστορία μας, η φιλοσοφία μας, η ποιησή μας, ο πολιτισμός μας, τα πάντα μας. Δεν είναι τυχαία. Μην λοιπόν τα θυσιάζουμε στη μικροπολιτική. Να κάνουμε την πολιτική μας, να κάνουμε την αξιωματική μας αντιπολίτευση, να κάνουμε την αντιπαράθεση με τους πρωθυπουργούς, όποιοι και να είναι αυτοί. Όποιοι και να είναι στην κυβέρνηση. Από τη στιγμή που εκλέγονται βέβαια από τον ελληνικό λαό με δημοκρατικές διαδικασίες. Όποιοι και να είναι αυτοί, να πάψουμε πλέον αυτή τη μικροπολιτική, αυτή τη μικρότητα. Α, να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, ή να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ, ή να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε αντιπολίτευση στην Γεννηματά, ή να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κουτσούμπα, ή να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε αντιπολίτευση σε κάποιον. Έλεος. Και μην παραμυθιάζετε και το λαό. Τους φανατίζετε.
Από εσάς ξεκινάνε όλα, από τους ηγέτες. Αν ο ηγέτης τους φανατίσει με άχυρα και με σανό, άχυρα και σανό θα τρώνε. Αν τους δώσει όμως φιλοσοφία, τους δώσει λογική, τους δώσει ανάπτυξη, λογική, σύνεση, μάθηση, πολιτισμό, παιδεία, υγεία, αυτά θα πάρουν. Εκτός εξαιρέσεων βέβαια. Δεν είμαστε όλοι στο ίδιο, δεν είναι όλοι στην ίδια κατηγορία. Ας τα αφήσουμε λοιπόν αυτά και να κοιτάξουμε την υγεία μας, να κοιτάξουμε να περάσει η πανδημία και να μπούμε πάλι στη διαδικασία της κανονικότητας. Έρχεται τριήμερο Πρωτομαγιάς. Είπαν οι αρμόδιοι. Θα ισχύσουν τα ίδια μέτρα που ισχύουν μέχρι τώρα. Θα το τηρήσουμε. Στο τριήμερο θα μας πειράξει τώρα. Φάγαμε δύο μήνες περίπου. Το τριήμερο θα μας πειράξει. Δηλαδή να βρεθούμε σε δυσάρεστες εξελίξεις και δυσάρεστες καταστάσεις. Όλοι το λένε. Όπου και να πάω, όπου και να σταθώ και εγώ και εσύ και ο καθένας μας. Πήγαμε πολύ καλά να το διατηρήσουμε. Να το διατηρήσουμε. Υπομονή. Όπου και να πάω για να σταθώ, αυτό μου λένε. Και σε εσάς. Όποιοι περπατάνε στον δρόμο, λόγω έχω άδεια από το Blue Sky και από την έγκριση του Προέδρου του κυρίου Νικηφόρου Κισανδράκη. Πήραμε την έγκριση εδώ πέρα και κυκλοφορούμε ελεύθερους δημοσιογράφους να κάνουμε τη δουλειά μας. Και αυτά μας λένε. Πάμε πολύ καλά. Και το Blue Sky είναι πάντα στη διάθεση του λαού. Εδώ με τηλεφωνήματα, οι τηλεθεατές. Εδώ έχω τόσα τηλεφωνήματα, τα έχω ψάξει όλα. Όλα των τηλεθεατών, τα έχω ψάξει όλα. Άλλοι για σύνταξη, άλλοι για χειρία, άλλοι άμκα, συγγνώμη, άλλοι ανάπηροι, άλλοι τώρα που έχουν άνθρωποι προβλήματα. Και τα ψάχνω μέσα από δημόσιες υπηρεσίες να βρω μια λύση. Βέβαια, θηρίο είναι το. Η γραφειοκρατία είναι ένα θηρίο. Όπως έλεγε και ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης χθες, ο κύριος Κουόμο, το κράτος, λέει, η γραφειοκρατία είναι το the beast. Το θηρίο, the beast. Το θηρίο. Πρέπει να το πολεμήσουμε. Για να το πολεμήσουμε πρέπει να υπάρχει κατανόηση, παιδεία, επικοινωνία, αλλά και πάνω απ' όλα ευληγησία και λειτουργικότητα στα υψηλότερα κλιμάκια. Από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο κλητήρα, που είναι στις δημόσιες υπηρεσίες και στον δημόσιο τομέα, και από εκεί εξαρτιέται, ξέρετε, πολλές φορές και η τύχη και πολλών ανθρώπων, αλλά και η εξυπηρέτηση χιλιάδων εκατομμυρίων συνανθρώπων μας. Ας δείξουμε λίγη ευαισθησία, λίγη ανθρωπιά. Να εξυπηρετούμε τους ανθρώπους. Παίρνουν στο Blue Sky και ξαναπαίρνουν άνθρωποι να βρουν ένα λιμάνι καλής ελπίδας. Τώρα καταφεύγουν σε τηλεοράσεις, σε ραδιόφωνο και σε δημοσιογράφους οι συμπολίτες μας. Κάτι συμβαίνει, κάτι δεν λειτουργεί. Βλέπετε εδώ πέρα, δεν προλαβαίνουν τα τηλεφωνικά κέντρα να πνίγονται. Οι συνάδελφοι δεν προλαβαίνουν να σηκώνουν τα τηλέφωνα, να απαντούν στα τηλέφωνα. Τι να κάνουμε, παίρνουν συνέχεια πόσους να εξυπηρετήσουμε. Και όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε είναι συμπολίτες μας που παίρνουν εδώ στο Blue Sky, στη συγνώτα του Blue Sky και στις ειδήσεις, αλλά και στην εκπομπή μας εδώ, ραντεβού με την επικαιρότητα. Και προσπαθώ μέσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τηλεφωνώ και λέω: έχω αυτό το πρόβλημα, έχω αυτή την καταγγελία, έχω αυτό το πράγμα. Και όπου υπάρχει κάποιος να απαντήσει στο τηλέφωνο, απαντάει. Όπου δεν υπάρχει, δεν απαντάει κανένας. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλοι δεν πάνε στη δουλειά τους λόγω κορονοϊού, άλλοι δεν πάνε λόγω γιατί είναι το προσωπικό μειωμένο και υπάρχει το προσωπικό ασφαλείας. Και πόσοι να είναι από το προσωπικό ασφαλείας, είναι δύο, είναι τρεις, είναι πέντε, ανάλογα και την υπηρεσία, ανάλογα και τα γραφεία, ανάλογα και το Υπουργείο. Άλλοι απαντάνε, άλλοι δεν απαντούν. Τι να κάνω εγώ τώρα. Από εκεί πέρα δεν είναι θέμα δικό μου να πάω να πιάσω τον υπάλληλο, γιατί δεν απαντά στο τηλεφώνημα όταν τηλεφωνώ. Είναι θέμα του προϊστάμενου, αν υπάρχει προϊστάμενος. Ή του διευθυντή, αν υπάρχει και διευθυντής. Του υπουργού, αν λειτουργεί και ο υπουργός και με αυτό το τομέα. Και με τόσα που έχει να κάνει κάθε υπουργός σήμερα, αν λειτουργεί με αυτό το τομέα, που είναι σπουδαίος τομέας και σημαντικός. Να λειτουργεί το κράτος, να λειτουργεί ο μηχανισμός, να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Από εκεί εξετάται η λειτουργία του κάθε κράτους. Να εξυπηρετεί το πολίτης. Να μην τρέχει, να μην χάνει χρόνο, να μην αγχώνεται, να μην τσακώνεται, να μην πληγώνεται, να μην καταθλίβεται. Γιατί δεν εξυπηρετείται. Υπάρχουν άνθρωποι με τις συντάξεις. Έχω εδώ πέρα καταγράψει πολλά, πολλά και για τα επιδόματα και για πολλά άλλα πράγματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να δοθούν λύσεις. Για να δοθούν όμως λύσεις πρέπει να τρέξεις. Και για να τρέξεις πρέπει να έχεις χρόνο. Από εκεί πέρα, τι να σας πω. Λέγανε προχτές πόσοι θα πάρουν τα επιδόματα. Και πόσοι είναι αυτοί που θα πάρουν τα επιδόματα. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα πάρουν τα επιδόματα. Και να σας πω και μια είδηση τώρα εντωμεταξύ ενδιάμεσα, ότι δεν αποκλείεται να έχουμε λίγο σύντομα και ανασχηματισμό. Κάποιοι υπουργοί να αλλάξουν, κάποιοι να έρθουν, κάποιοι αυτά. Υπάρχει αυτή η είδηση. Τη δίνω και πάλι αποκλειστικά στο Blue Sky. Υπάρχει ένα θέμα ανασχηματισμού. Οι εκλογές ξεχάσετε αργότερα. Οι οποίες είναι βέβαια στο πίσω μέρος του μυαλού του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, διότι έχουν φτάσει στα ύψη η δημοτικότητά τους και η τηλεθέαση. Πώς το λένε,
Τα ποσοστά τους έχουν φτάσει στα ύψη. Όταν λέει 63% θέλουμε το πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, καταλαβαίνετε ότι το 43% θέλουν να ψηφίζουν το Μητσοτάκη, να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Τι συμβαίνει, είναι σημαντικά, πώς το λένε, είναι αληθινά αυτά, αληθινά είναι. Αν δεν ήταν αληθινά, θα τα διέψευδαν. Βγαίνουν διάφορες δημοσκοπήσεις. Άλλοι τις πιστεύουν, άλλοι δεν τις πιστεύουν, αυτές είναι. Αλλά πολλές δημοσκοπήσεις έχουν πέσει και 99% μέσα και έχουν βγάλει αποτελέσματα. Και μου λέγανε λοιπόν πολλοί συνανθρωποί μας τι θα γίνει με τα επιδόματα. Έψαξα λοιπόν και βρήκα ότι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος των 800 ευρώ. Ακόμα 160.000 εντάζονται στους δικαιούχους του επιδόματος των 800 ευρώ με υπουργική απόφαση του κυρίου Γιάννη Βρούτση. Εντός της εβδομάδας θα ανοίξει η πλατφόρμα. Οι κατηγορίες στις οποίες θα πάρουν τα 800 ευρώ οι συμπολίτες μας είναι λατόμοι, ασβεστοποιοί, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, αγκιοπλάστες, κεραμοποιοί, πληθωποιοί, μισθωτοί επισκευαστικών ζωνών, μουσικοί και τραγουδιστές, μέλη των οικείων σωματείων, ηθοποιοί, υποδηματεργάτες, χειριστές, βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεκτές και ταμείες κινηματογράφου θεάτρου, τεχνική κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου κινηματογράφου, χειριστές καπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών και λοιπών μηχανημάτων, μισθωτοί του τουριστικού επιστημονικού κλάδου, δηλαδή επισητιστικά επαγγέλματα που συνδέονται με τον τουρισμό όπως σεφ, μάγειροι, γκαρσόνια. Όλες αυτές οι κατηγορίες συμπεριλαμβάνονται αυτό. Χορευτές, μέλη των οικείων, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών σωματείων. Τεχνικοί, απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, μέλη των οικείων, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών σωματείων. Οικοδόμοι, οι οποίοι έλαβαν το δώρο, το δωρόσιμο του Πάσχα 2020 από το ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ. Φορτοεκφορτωτές, που είναι γεγραμμένοι σε Μητρό του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και στο Μητρό Α, εφόσον είναι ασφαλισμένοι στο ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ και φέρουν το ειδικό βιβλιάριο. Ξεναγή, υπόχρεη καταβολή εισφορών στο ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα στην πλατεία Συντάγματος όπου τηρείται και το Μητρό τους. Αποκλειστικές νοσοκόμες που είναι συνδεδεμένες με το ειδικό Μητρό του Υπουργείου Υγείας. Δικαιούχοι τακτικής συνεργασίας με λήξη και την 31η Δεκεμβρίου 2019, πρόκειται δηλαδή για αυτούς τους 3.000 συνανθρώπους μας, εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό που δεν συμπεριλαμβάνονται μέχρι τώρα στην δίμηνη επέκταση τακτικής ανεργίας, καθώς το επίδομα για αυτούς είχε λήξει από τον Δεκέμβριο. Εργαζόμενοι σε αυτοχρηματοδοτούμενα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Εργαζόμενοι που διασταυρώνονται από το υποκατάστημα του ηλεκτρονικού ΕΦΚΑ Ουρανούπολης Αγίου Όρους. Εργαζόμενοι εξαρτημένη εργασία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία. Ταξιθέτριες του Μεγάρου Μουσικής και πολλοί άλλοι. Βλέπετε λοιπόν, ψάξαμε, βρήκαμε, γιατί ήταν αυτοί πολλοί άνθρωποι που θέλουν να πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ και πολύ καλά κάναν. Και εγώ να ήμουν θα ανησυχούσα και θα γωνιούσα. Θα το πάρω, δεν θα το πάρω, με συμπεριλαμβάνουνε, δεν με συμπεριλαμβάνουνε, τι θα κάνω. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, όπως βλέπετε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, ό,τι τηλεφωνήματα μας δίνετε και όποιες ερωτήσεις μας κάνετε, τις ψάχνουμε και βρίσκουμε τις λύσεις και τις φέρνουμε μέσα από την εκπομπή. Ραντεβού με την επικαιρότητα και σας τη μεταδίδουμε με τη βοήθεια και των συναδέρφων και του οπερατέρ και του ηχολήπτη και της ροής και των σκηνοθετών και της ευλογίας του καναλιού. Από εκεί πέρα πιστεύω να πάνε όλα καλά. Είναι πολλοί αυτοί που ρωτάνε για το κρανίδι. Και για τα κρούσματα αυτά. Μην ανησυχείτε. Έχει πάει εκεί πέρα ο κύριος Καρδαλιάς, έχει πάει και ο κύριος Τσόδρας, έχουν πάει πολλοί, έχει πάει κυβερνητικό κλιμάκιο και ελέγχονται. Μάλιστα, στήθηκαν και σκηνές με στρατιωτικούς, με στρατιώτες, που εξετάζουν έναν προς έναν τους συνανθρώπους μας εκεί, μετανάστες και πρόσφυγες, που τους έχουν στο ξενοδοχείο εκεί, στην περιοχή, ώσπου να τελειώσει η καραντίνα. Μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε καλά. Νομίζω ότι. Βάλανε και σε καραντίνα βάλανε την, και την, κάποιες περιοχές εκεί πέρα, σε μονάδες, στρατιώτες, κλειστές λαϊκές αγορές και σε καραντίνα και ο Δήμος Ερμιώνης. Καταλαβαίνετε λοιπόν και σε καραντίνα είναι επίσης και σε 14 μέρες καραντίνα είναι και κάποια χωριά της Ξάντης εξαιτίας όλων αυτών. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν υπάρχει, πρέπει να δοθούν κάποιες λύσεις σε όλους αυτούς. Από τη στιγμή λοιπόν που
μπορούμε να δώσουμε τη λύση και σε αυτά τα θέματα και θα συλλέξουμε πληροφορίες, όλα θα γίνουν. Δώστε μας λοιπόν την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον κόσμο, να βρεθούμε σε μία... Δεν πειράζει. Λοιπόν, προσπαθούμε να βρούμε και άλλες πληροφορίες. Έχω κάποιες πληροφορίες εδώ στο Μπουφάν, τις οποίες έχω ξεχάσει και θέλω να τις βρω για να δώσουμε λύση και σε ένα άλλο θέμα που με έχουν ερωτήσει. Θα το δώσω σε λίγο. Είναι μια λίστα με ονόματα, τα οποία δεν τα έχω τώρα μαζί μου. Δεν πειράζει, θα τα βρω μετά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι και αυτή τη λίστα την οποία αναζητώ μέσα από το Μπουφάν, την οποία την έχω, δεν την έβαλα στην τσάντα μου, είναι μια λίστα που αφορά συνταξιούχους. Αυτοί οι συνταξιούχοι είναι που περιμένουν τις συντάξεις, που έχουν καταθέσει τις αιτήσεις και δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι συντάξεις, οι ολόκληρες συντάξεις. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα δοθεί η λύση και, όπως είπε και ο κύριος Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας, θα βρεθεί η λύση για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και να ενημερώσουμε υπεύθυνα και σοβαρά τους ανθρώπους, τους συνταξιούχους που περιμένουν τη σύνταξή τους. Θα ήθελα να πάμε και λίγο στις άλλες περιπτώσεις των συντάξεων, που είναι 1 εκατομμύριο, άφησε, όπως λένε και οι πληροφορίες, άφησε και ο κύριος Βούρτσης να πει ότι 1 εκατομμύριο συντάξεις έμειναν σε εγκρεμότητα από την εποχή που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι είπε ο κύριος Βούρτσης. Αυτές οι συντάξεις λοιπόν προσπαθούν οι ίδιοι να βγουν το συντομότερο για τους συνανθρώπους μας, είπε ο Υπουργός Εργασίας, και πιστεύω να το τηρήσει. Διότι το να έχουν μείνει 1 εκατομμύριο συντάξεις στους συνανθρώπους μας και να μην μπορούμε σήμερα να ανταποκριθούν στα έξοδά τους, να μην μπορούν να ανταποκριθούν στη ζωή τους και να παραμένουν συντάξεις και να κολλησιεργούν, είναι λάθος. Αυτά πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να τα ελέγξουμε και πρέπει οι υπουργοί να ενημερώνουν όπως πάντα ενημερώνουν. Επίσης, από τα διάφορα θέματα τα οποία έχουν προκύψει από τα σχολεία, είναι ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος ασχολείται με όλα τα θέματα και ενημερώνει τον Πρωθυπουργό, μιλάμε και εμείς με το περιβάλλον του, μίλησε και με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως. Και επειδή το θέμα αυτό με την παιδεία απασχολεί πολλούς ανθρώπους, πολλούς συμπολίτες μας, πολλές οικογένειες, πολλές μανάδες, πολλούς πατεράδες και εκεί δαιμόνες και γενικά την οικογένεια, είπε ότι οι πανελλαδικές θα γίνουν τον Ιούνιο και θα τελειώσουν τον Ιούλιο. Αυτά είναι προς το παρόν τα μέτρα που έχουν πάρει και τις αποφάσεις που έχουν πάρει. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν ομαλά και έχουμε άλλες περιπτώσεις κρουσμάτων και δεν ξέρω τι άλλο, ίσως να αλλάξουν. Αλλά επειδή πάνε όλα φυσιολογικά και μειώνονται όλα, και όπως είπα και πριν, αν δεν υπήρχαν αυτά τα κρούσματα των 150 συνανθρώπων μας στην Ερμιόνη, συγγνώμη, και στην περιοχή στο Κρανίδι, θα ήταν 6 και ίσως και λιγότερα και 5 και 4 και 3 και να φτάσουμε στο 0. Είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, θέλω να πάμε και λίγο τώρα στα πετρέλαια. Πολλοί ρωτάνε τι γίνεται με τη βενζίνη, τα πετρέλαια, πόσο στοιχίζει το γαλόνι και πόσο το ένα και πόσο το άλλο, και έχουν απόλυτο δίκιο οι άνθρωποι και οι συνάνθρωποι μας. Λοιπόν, σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα έχουν κατρακυλήσει οι τιμές των υγρών καυσίμων στα βενζινάδικα της χώρας μας. Και αυτό λόγω της οικονομίας που εξανεμίζει την ζήτηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μέτρα, δεν κυκλοφορούν οι άνθρωποι, δεν κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, υπάρχουν περιορισμοί και καταλαβαίνετε ότι πέφτει και η βενζίνη. Αλλά και τα βαρέλια έχουν μειωθεί περίπου στα 12 δολάρια. Το 12 δολάρια άκουγα χθες και σήμερα στις ειδήσεις ότι έφτασε το βαρέλι. Η αμόλυβδη έφτασε στο 1,15 ευρώ το λίτρο. Με τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται στο 1,347 ευρώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατίθεται μέχρι τις 30 Απριλίου πωλείται ακόμα προς 0,679 ευρώ το λίτρο. Καταλαβαίνετε ότι και οι τιμές αναβοκατεβαίνουν, αυξομειώνονται των πετρελαίων, ανάλογα και με τη ζήτηση και τις διεθνείς αγορές και πώς παίζεται και η κατάσταση στα χρηματιστήρια, αλλά και η ζήτηση. Βλέπετε, η Ουάσιγκτον και οι Ηνωμένες Πολιτείες γενικά έχουν τη δική τους τακτική, έχουν τις δικές τους τιμές και από εκεί πέρα κανονίζουν και τις διεθνείς τιμές σε σχέση και με άλλες υπηρεσίες και με άλλες χώρες. Να πάμε λίγο όμως τώρα στην Τουρκία. Στην Τουρκία βλέπετε ότι τα πράγματα οξύνονται συνέχεια. Η Τουρκία θέλει να δημιουργεί προβλήματα και να δημιουργεί γεγονότα και στη Μεσόγειο, αλλά και στην ΑΟΣ, την Κυπριακή και στο οικόπεδο 6 και 7. Έχουν στείλει το
το Γιαβούζ, το οποίο θέλει να κάνει εξορίξεις, το έχουν στείλει στο οικόπεδο 6 και 7. Εκεί είχαν γίνει συμβάσεις με τη Mobil και με άλλες εταιρείες, διεθνείς εταιρείες, τα οποία η κυπριακή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί. Κι όμως οι Τούρκοι, παρότι γίνονται παρατηρήσεις και παρεμβάσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τους διεθνείς οργανισμούς, και από πολλές άλλες υπηρεσίες, φαίνεται αγνοεί τις παρατηρήσεις, αγνοεί τις παρεμβάσεις, αγνοεί τις προειδοποίησεις και τα μηνύματα που στέλνουν στον κύριο Ερντογάν, τα αγνοεί. Τώρα, γιατί τα αγνοεί η Τουρκία και ο κύριος Ερντογάν, είναι δικό του θέμα. Προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια τετελεσμένα θέματα, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να έχουν αίσιο τέλος, διότι και η Ελλάδα είναι πανέτοιμη και μάλιστα σήμερα γίνεται και διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το θέμα. Και μεθαύριο θα γίνει και η διάσκεψη σύνοδο κορυφής των ηγετών πρωθυπουργών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν οι Τούρκοι να παρακάμψουν όλες αυτές τις παρενέσεις, μάλλον και τις παρεμβάσεις που γίνονται από τις διεθνείς υπηρεσίες και τους διεθνείς οργανισμούς, να τις παρακάμψουν και να συνεχίσουν να κάνουν το χαβά τους, όπως μου είπε ένας διπλωμάτης χθες που μιλούσα. Του λέω: πού πάει η Τουρκία? Μου λέει: το χαβά της. Η Τουρκία θέλει, νομίζει ότι μπορεί να παίξει ισχυρός παράγοντας στην περιοχή, και να το παίξει, έτσι ακριβώς τη λέξη μου είπε, ο Νταβατζής των Βαλκανίων και του Αιγαίου και της Μεσογείου. Δεν είναι δυνατόν, μου λέει, διότι δεν υπάρχουν. Τα χρόνια αυτά τελειώσανε της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σήμερα υπάρχουν συντεταγμένες άλλες, υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν σύμμαχοι, υπάρχει ΝΑΤΟ, υπάρχει ΟΗΕ, υπάρχουν οι μεγάλες δυνάμεις. Ακόμα και ο Πούτιν, μου λέει, τον έχει παρακάμψει τον κύριο Ερντογάν, διότι βλέπει ότι δεν μπορεί σε πολλές καταστάσεις να συνεργαστεί μαζί του. Τώρα, μέσα από το θέμα το θέμα της επιδημίας και των κρουσμάτων, συνεχίζουν οι Τούρκοι, όπως λένε και ξένοι παρατηρητές αλλά και διπλωμάτες, αλλά και κάποιοι συνάδελφοι μέσα από την Κωνσταντινούπολη με τους οποίους μιλάω τακτικά, συνεχίζει ο κύριος Ερντογάν να αποκρύπτει κρούσματα και θανάτους. Δεν είναι σωστό όμως αυτό. Δεν επιτρέπεται ένας ηγέτης μιας μεγάλης χώρας και γείτονας χώρας να αποκρύπτει τους νεκρούς, τα θύματα συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους γιατί υπήρχε αυτός ο κορονοϊός και αδράνησε ή αργοπόρησε ή καθυστέρησε, όπως και ο κύριος Πρωθυπουργός της Βρετανίας, όπως ο κύριος Τραμπ, αργοπόρησαν να πάρουν μέτρα. Καθυστέρησαν και βρέθηκαν προτετελεσμένων γεγονότων. Και χάνουν τη ζωή τους οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι δυστυχώς δεν επανέρχονται στη ζωή. Αλλά ο κύριος Μπόρις Τζόνσον, όταν βγήκε από το νοσοκομείο, το έχουν σχολιάσει και διεθνείς εφημερίδες, ξένες εφημερίδες, τηλεοράσεις. Όταν βγήκε από το νοσοκομείο, είπε: ευχαριστώ πάρα πολύ τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που έδωσαν τις δυνάμεις τους και βγήκα ζωντανός. Αλλά 15-20.000 που φτάνουν περίπου τα θύματα στην Αγγλία, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ της Βρετανίας. Τι να κάνουν, φύγανε, δεν ξανάρχονται στη ζωή. Αυτά τα πράγματα όμως έπρεπε να έχετε παρατηθεί, όπως είπε και στη Λονδίνο ένας δημοσιογράφος. Έπρεπε να έχετε παρατηθεί, κύριε Μπόρις Τζόνσον. Δεν έπρεπε να είστε στη θέση σας από τη στιγμή που έγινε αυτή η τραγωδία, προέκυψε αυτή η τραγωδία εξαιτίας της αμέλειας και της καθυστέρησης των δικών σας αποφάσεων και το μέτρο που έπρεπε να πάρετε στη χώρα μας, αλλά τους αφήνατε στα πάρκα, στις πλατείες, στα μπαράκια, στα εστιατόρια, παντού να κυκλοφορούν ελεύθεροι οι άνθρωποι και να τους ενθαρρύνετε ότι δεν είναι τίποτα, θα περάσει, όπως έκανε και ο κύριος Τραμπ. Που έλεγε: μην πανικοβάλλεστε, αυτά είναι παιχνίδια. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια θέματα. Και τον είχαν ειδοποιήσει τον κύριο Τραμπ και δύο μήνες νωρίτερα. Αλλά και οι μυστικές υπηρεσίες, αλλά και το Πεντάγωνο. Και ο κύριος Τραμπ ψάχνει να βρει τώρα ευθύνες στην Κίνα. Μπορεί να υπάρχουν ευθύνες στην Κίνα, ναι, δεν διαφωνώ. Να καθυστέρησε η Κίνα να ενημερώσει ή να το απέκρυψε ή να μην ενημέρωσε αμέσως. Να γίνουν έρευνες σε διεθνές επίπεδο. Όποιος φέρει ευθύνη να καταδικαστεί σε διεθνή δικαστήρια από οπουδήποτε. Γιατί χάθηκαν ζωές εδώ πέρα. Μιλάμε. 100 και πάνω χιλιάδες έχουν φύγει τώρα στο ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο στην Ευρώπη είναι περίπου 60.000, αν θυμάμαι καλά. Και ακόμα αυξάνονται οι θάνατοι. Βλέπετε κάθε μέρα 500 στην Αγγλία, 500 στη Γαλλία, 500 στην Ιταλία, στην Ισπανία, 500, 600, 700. Βλέπεις 1.000 στην Αμερική, 2.000 στην Αμερική. Χάνονται ζωές. Χάνονται ζωές. Και περιμένουμε όλοι το εμβόλιο. Πότε θα βγει το εμβόλιο? Στην Οξφόρντ, λέει, γίνεται μια μελέτη που πραγματικά είναι αισιόδοξα τα μηνύματα και πολύ σύντομα μπορεί να βγει το εμβόλιο. Αν δεν βγει το εμβόλιο, δεν γίνεται τίποτα. Είναι, ναι, μια γρήπη, όπως λένε οι γιατροί, όπως λέει ο κύριος Τσόδρας, όπως λένε όλοι οι αρμόδιοι γιατροί, και Έλληνες και ξένοι. Είναι μια γρήπη, σαν τη γρήπη τη συνηθισμένη. Αλλά δεν υπάρχει εμβόλιο. Δεν υπάρχουν τα αντίδοτα. Γι' αυτό λοιπόν και παίρνουμε αυτά τα μέτρα και πάνε και μας διασωληνώνουν και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Είναι φρικτός ο θάνατος. Άκουγα και από τη Νέα Υόρκη, αλλά και από άλλες χώρες, συνανθρώπους μας,
που επλήγησαν από αυτό τον ιό και πώς τον αντιμετώπισαν και άλλοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι το ξεπέρασαν και βγήκαν ζωντανοί και περιέγραφαν τον πόνο τους, τη φρίκη τους και την κόλαση, τι ένιωθαν. Ένιωθα, έλεγε μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη, μέσα από το κρεβάτι του πόνου εκεί στο νοσοκομείο, ένιωθα να μου ρίχνουν μαχαιριές. Ένιωθα να με πυροβολούν. Το καταλάβατε. Πώς, τι φρικτός πόνος είναι αυτός. Δεν μπορεί να αναπνεύσει, μου λένε οι γιατροί. Όταν ο ιός αυτός χτυπήσει τα πνευμόνια, δεν μπορεί να αναπνεύσει. Πνίγεσαι. Μπουκώνει το τα πάντα. Δεν μπορεί να αναπνεύσει. Σκάς. Πώς λέμε, έσκασε αυτός. Έτσι μου το περιγράφουν. Και σκάς, λέει, από αυτό το πράγμα. Γι' αυτό κάντε το σταυρό σας, που δόξα τω Θεώ η Ελλάδα πάει καλά και μακάρι να πηγαίνανε σε όλες τις χώρες και να μην πέθανε κανένας. Μα κανένας και καμία. Αλλά, τα αποτελέσματα τα βλέπετε. Είναι δυνατόν λοιπόν να μην μένουμε στα σπίτια μας? Όταν φωνάζει κάθε μέρα ο κύριος Καρδαλιάς, ο κύριος Τσόδρας, ο πρωθυπουργός, μένουμε σπίτι. Για να μην μεταδοθεί ή να μην τον κολλήσουμε εμείς, ή να μην μεταδώσουμε εμείς. Δεν ξέρω τι. Οι συναλλαγές, οι συναθρήσεις, οι κοντές αποστάσεις. Λέξη κλειδί, είπε ο κύριος Τσόδρας εχθές, είναι η απόσταση. Λέξη κλειδί. Κύριος Τσόδρας. Καθηγητής. Η λέξη κλειδί, λέει, για όλους μας είναι η απόσταση. Να κρατάμε τις αποστάσεις. Και όλα θα περάσουν. Και περνάνε. Και επανέρχομαι στο κρανίδι, αν δεν υπήρχε αυτό το κρούσμα, μηδενική ιστορία θα είχαμε τώρα με τα κρούσματα. Ίσως να ήταν και μηδέν σήμερα, άντε να ήταν 1-2. Αλλά ανέβηκε ο αριθμός λόγω αυτού του γεγονότος. Οι συνάδελφοί μας προσβλήθηκαν, πάρθηκαν όλα τα μέτρα. Μην ανησυχείτε, το λένε οι αρμόδιοι, το λέω εγώ το μεταφέρω. Μην ανησυχείτε, όλα ελέγχονται, γίνονται εξετάσεις, γίνονται τεστ. Έχουν οι άνθρωποι εκεί αποκλειστεί, τους έχουν σε καραντίνα, όπως και το Δήμο εκεί της περιοχής. Τι να κάνουμε, όπως και σε κάποια χωριά της Ξάνθης, καραντίνα! Πώς θα κρατήσει καραντίνα, ρε παιδιά, άμα πεθάνει ένας άνθρωπος, όμως δεν ξαναγυρνάει. Η καραντίνα τελειώνει. Γι' αυτό να είμαστε ψύχρεμοι και να μην εκνευριζόμαστε. Εντάξει, όλοι έχουμε το πρόβλημά μας, εσόκλειστοι, κλεισμένοι μέσα στα σπίτια. Άλλος λέει πάθησα κατάθλιψη, άλλος λέει πάθησα τα νεύρα μου, άλλος λέει τσακώθηκα με τη γυναίκα μου, άλλος λέει τσακώθηκα με τον άντρα μου. Όχι, ρε παιδιά, έλεος. Έλεος, δέστε το λιγάκι σαν να είσαστε σε ένα κουραζιερόπλιο και κάνετε ταξίδι. Δεν θα είσαστε κλεισμένοι μέσα. Θα μπορούσατε να πηδήξετε από τα φιλιστρίνια να πείτε στη θάλασσα. Κλεισμένοι, πώς κάνετε κουραζιέρα ένα μήνα και δύο μήνες? Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ. Μην στο διαμέρισμά σας έχετε τις ανέσεις που έχει ο καθένας, δεν έχει σημασία. Και ασχολείται με ό,τι μπορεί να ασχοληθεί ο καθένας. Η τεχνολογία, δόξα τω Θεώ, βοηθάει σήμερα να ασχοληθείς με πολλά πράγματα, μα θέλεις. Και σιγά σιγά θα περάσουν όλα. Τι να κάνουμε. Ο κύριος Πρωθυπουργός είναι έτοιμος, από ό,τι πληροφορήθηκα από το περιβάλλον του, είναι έτοιμος να ανακοινώσει μέτρα που θα έρθουν, μέτρα τα οποία θα είναι για μας το καλύτερο. Υπομονή. Θα τα πούμε και μετά. Από το διάλειμμα θα προσπαθήσουμε να έχουμε έναν στρατιωτικό αναλυτή για την Τουρκία. Γι' αυτό το ανέλησα ιδιαίτερα το θέμα της Τουρκίας. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε έναν στρατιωτικό αναλυτή που επέθεται εμπλοκή το τηλεφωνό του και δεν λειτουργεί. Θα τον έχουμε ίσως μετά. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τους αγαπητούς τηλεθεατές. Σύντομοι, όπως πάντα, περιεκτικοί και με την ουσία. Να είμαστε καλά. Στο τηλέφωνο μας είναι 211-1860-001. 211-1860-001. Ερχόμαστε σε λίγο. Γεια σας. Εδώ είμαστε πάλι, επανήλθαμε. Πολλά τα τηλεφωνήματα για στη διάρκεια του διαλύματος. Δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε όλα, δεν μπορούμε να δώσουμε σε όλα απαντήσεις. Θα τα ελέγξουμε για αυτά που μας πήρανε. Θα έρθουμε τώρα στον κύριο Παπα-Νικολάου. Δεν τον έχουμε ακόμα τον κύριο Παπα-Νικολάου. Τον έχουμε. Ωραία, ο κύριος Παπα-Νικολάου, ο ταξίαρχος εν αποστρατεία και στρατιωτικός αναλυτής που έχει κάνει σε διεθνείς οργανισμούς, έχει κάνει στο ΝΑΤΟ, έχει κάνει στρατιωτικός ακόλουθος στην πρεσβεία μας στην Ουάσιγκτον, έχει κάνει σε πολλούς οργανισμούς και τον παρακάλεσε σήμερα να έρθει μαζί μας να μας μιλήσει. Αν και ήταν πολύ απασχολημένος, μου λέει για λίγο, του λέω για λίγο, έστω για λίγο, να μιλήσουμε για τα τουρκικά, για τις προκλήσεις, για τη θρασίτητα των Τούρκων, για το γιαβούς που πάει στις κυπριακές ΑΟΣ, στα οικόπεδα 6 και 7, να μας δώσει τις δικές σου γνώσεις που είναι πραγματικά πλούσιες και πάρα πολλές. Κύριε Παπα-Νικολάου, καλημέρα σας από το Blue Sky και από την εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα. Είμαστε στον αέρα. Γεια σας. Καλημέρα σας, κύριε Γαλελάκη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους σας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Κανονικά θα περιμέναμε. Είμαι αντιπτέραρχος εν αποστρατεία. Να το διορθώσουμε. Τέραρχος εν αποστρατεία. Τέραρχος εν αποστρατεία. Θέλει να με έχει ταξίαρχο, δεν ξέρω γιατί. Κοιτάξτε να δείτε, όποιο τίτλο και να έχετε εσείς, κύριε Παπα-Νικολάου, είστε υπεράν όλων αυτών. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά έχετε αναφερθεί προηγουμένως, η Τουρκία
ενώ θα έπρεπε να εστιάσει την προσοχή στο τεράστιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει στην εσωτερικά με τον κοροναϊό, τη βλέπουμε αφενός με να αποκρύπτει στοιχεία που αφορούν τις επιπτώσεις που έχει ο κοροναϊός. Απ' την άλλη, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα, και αυτό είναι γνωστό σε όλους πλέον, ενώ λοιπόν θα έπρεπε να εστιάσει εκεί την προσοχή της πώς θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα, τη βλέπουμε να εξάγει το πρόβλημα και να δίνει έμφαση σε άλλα γεγονότα γεωπολιτικά, έτσι ώστε να αποπροσανατολίσει το εσωτερικό. Τη βλέπουμε να στρέφεται και να στέλνει το Γιαβούλ, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, στο οικόπεδο 6-7, τη στιγμή κατά την οποία οι μεγάλες εταιρείες, όπως είναι η Exxon Mobil, η ΕΝΗ, να αποσύρονται προσωρινά λόγω κορονοϊού από τις έρευνες και τα προγράμματα που έχουν. Την ίδια στιγμή βλέπουμε την Τουρκία να εστιάζει και να προκαλεί με τον τρόπο που κινείται με το Γιαβούς και όλα τα άλλα τα ερευνητικά σκάφη γύρω από την Κύπρο. Και την ίδια στιγμή να αυξάνει τα στρατεύματά της στο Ιτλίπ, σαν να προετοιμάζεται για μια μάχη η οποία θα δοθεί εναντίον της Ρωσίας και της Συρίας, των στρατευμάτων της Ρωσίας και της Συρίας, ενώ την ίδια στιγμή προσπαθεί όλα τα τζιχαντιστικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην περιοχή να τα προσετεριστεί και να εντάξει στις ένοπλες δυνάμεις. Και από την άλλη, το τρίτο σκέλος είναι ότι προσπαθεί να έχει εμπλακεί ήδη άμεσα στην Λιβύη, στέλνοντας οπλισμό και τους τζιχαντιστές από τη Συρία, οι οποίοι έχουν φτάσει κοντά στους 3 με 5 χιλιάδες. Και τώρα προσπαθεί, κάνοντας ασκήσεις, σε πρώτη φάση να εμπλακεί άμεσα με αεροπορικές δυνάμεις εναντίον των δυνάμεων του Χαφτάρ. Όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση, ο οποίος αντί να κοιτάξει το μέλλον του λαού του και όλα τα θέματα που έχει εσωτερικά, στρέφει τα προβλήματα τα εσωτερικά προς το εξωτερικό. Αυτό βέβαια δημιουργεί και στην χώρα μας πρόβλημα, όπως και στις γύρω χώρες οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις ενέργειες που έχει ο Ερντογάν. Άρα λοιπόν θα πρέπει εμείς να έχουμε έτοιμο σχέδιο να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση που πρόκειται να μας εμφανίσει ο κύριος Ερντογάν, είτε αυτή είναι στο Αιγαίο, είτε αυτή είναι με τους πρόσφυγες στους οποίους πρόκειται, από ό,τι λένε, να στείλει, οι οποίοι είναι ήδη προσβεβλημένοι από τον κοροναϊό, δηλαδή ένα είδος βιολογικού πολέμου κάνει ο κύριος, θα προσπαθήσει ενδεχομένως να κάνει ο κύριος Ερντογάν. Θα πρέπει λοιπόν η χώρα μας να είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα σενάρια τα οποία θα πρόκειται να εμφανίσει ο κύριος Ερντογάν. Αυτή είναι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, δυστυχώς. Δεν μου λέτε, κύριε Παπα-Νικολάου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή πολλές φορές και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλοι διεθνείς οργανισμοί έχουν κάνει την παρατήρηση, να το πω έτσι, στην Τουρκία να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Ερντογάν τα αγνοεί και κάνει αυτό που θέλει αυτός, δηλαδή το χαβά του. Τι σημαίνει αυτό, πού στηρίζεται, ή κάνει μπλοφάρι, πιστεύετε? Κοιτάξτε να δείτε, είναι προκλητικότατος ο κύριος Ερντογάν. Αν θα δούμε τις προηγούμενες μέρες τις δηλώσεις που έγιναν του Υπουργείου Εξωτερικών, από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και εναντίον της Γαλλίας, είναι θρασίτατο. Έχει αποθρασιστεί εντελώς η Τουρκία, και αυτό το είδαμε και το προηγούμενο διάστημα με την προσπάθεια να περάσει τους μετανάστες από τον Εύρο. Τι πιο προκλητικό. Δεν μπλοφάρει ο κ. Ερντογάν, γιατί έχει αποδείξει ότι στο παρελθόν ότι αυτά τα οποία λέει τα κάνει. Είχε απειλήσει την Ευρώπη με τους μετανάστες, το έκανε. Βέβαια, η Ευρώπη ήταν ο στόχος και μέσω της προσπάθειάς αυτή την πληρώνει η Ελλάδα, γιατί είναι η πρώτη χώρα. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της χειρές να δουν την κατάσταση του Ερντογάν με τη σοβαρότητα την οποία θα πρέπει να το δουν, διότι έχει αποδείξει ότι δεν μπλοφάρει. Πήραν κάποιες αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ελέγξουν την κατάσταση, το εμπάρκο, βάλανε ένα εμπάρκο όπλων για την Λιβύη και δεν είχαν τη διάθεση στην πορεία, αν δεν πίεζε η Ελλάδα, να βρεθεί κάποια λύση, έστω και μετά από παρέλαση κάποιου χρόνου, να υπάρχει κάποιο έλεγχο στην Μεσόγειο θάλασσα για τα όπλα που εισέρχονται
και προς την Λιβύη και όποτε αντιλαμβάνεστε, το πρώτο λόγο σε αυτήν την κατάσταση τον έχει η Τουρκία, διότι ενδιαφέρεται άμεσα να υποστηρίξει την κυβέρνηση του Σάραντ. Αβράνια λοιπόν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε λοιπόν, κύριε Παπανικολάου, ότι τα συμφέροντα κάποιων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπεράνω της ασφάλειας στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο και γενικά στην περιοχή? Όταν λοιπόν προειδοποιεί ο κύριος Ερντογάν ότι θα τους απειλήσει με τους μετανάστες ή με τους πρόσφυγες, τους συνανθρώπους μας που τρέχουν από εμπόλεμες περιοχές για να σωθούν, και δεν παίρνουν κάποια μέτρα ώστε να προλάβουν αυτό το φαινόμενο όταν κατά κύματα έρχονται οι πρόσφυγες από εμπόλεμες περιοχές όπου ο ίδιος ο Ερντογάν κάνει τις πολεμικές επιχειρήσεις? Κοιτάξτε να δείτε, αυτά ακριβώς τα οποία λέτε αποδεικνύονται εκ του αποτελέσματος. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτή την κατάσταση, ενώ γνωρίζουμε ότι απόλυτα η οικονομία της Τουρκίας εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεγαλύτερο ποσοστό, και θα μπορούσε με μία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γονατίσει την οικονομία της Τουρκίας. Ποτέ και κανένας δεν αναλαμβάνει τέτοια μέτρα, έτσι ώστε να στέλνει τέτοια μηνύματα στην Τουρκία. Και βλέπουμε από την άλλη, ενώ σαν Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται κάποιες δηλώσεις, η Γερμανία για παράδειγμα να συνεχίζει ακάθεκτη τις εμπορικές σχέσεις και συνεργασίες με την Τουρκία, και αυτό βέβαια το εκλαμβάνει ο Ερντογάν ακόμα παραπάνω, ότι με έχετε ανάγκη, γι' αυτό δεν παίρνετε και κάποια απόφαση να με χτυπήσετε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν συμφέροντα μεταξύ των κρατών, και άρα κάπου επιλύεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό, η συνοχή της. Σήμερα γίνεται η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ξέρετε πολύ καλά, και μεθαύριο γίνεται και η Σύνοδος Κορυφής. Βλέπετε εδώ να συζητηθεί έντονα, αποφασιστικά, και αν υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα ώστε να σταματήσει αυτές τις προκλήσεις στην Τουρκία, να βγει κάποια νότα ώστε να λέει στην Τουρκία ως εδώ και μην παρέχει? Κοιτάξτε, οι συναντήσεις αυτές έχουν δώσει προτεραιότητα σαφώς στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, που ξέρουμε ιδίως η Γαλλία, ας πούμε, και η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία και η Αγγλία έχουν πληγεί πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν δίνουν έμφαση στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, και εκεί είμαι βέβαιος ότι η Ελλάδα, η οποία είναι σε πρώτη γραμμή και βλέπει τις κινήσεις της Τουρκίας και πλήττεται πρώτη από τις κινήσεις της Τουρκίας, θα το θέσει το θέμα, αλλά μου φαίνεται αδιανόητο σε αυτή τη φάση ότι θα πάρουν αποφάσεις οι οποίες θα είναι εναντίον της Τουρκίας και μάλιστα σε σημείο που να την κάνουν να σταματήσει αυτές τις προκλητικές ενέργειες. Δεν το βλέπω σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Βέβαια, η ελληνική πλευρά θα το θέσει και καλά θα κάνει. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, ο κ. Σπάιατ, πολλές φορές έχει μιλήσει για την Ελλάδα, για τον ρόλο της και τον σταθεροποιητικό ρόλο στα Βαλκάνια, στο Αιγαίο και παντού. Και πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να ενισχυθεί και από άλλες δυνάμεις, ώστε να επικρατήσει η νυφαλιότητα στην περιοχή, που σημαίνει εκφράζει και τις θέσεις της Αμερικής, του Αμερικανικού Πενταγώνου, του Αμερικανού Προέδρου. Ο κ. Τραμπ, σε αυτή την περίπτωση, όταν βλέπει αυτές τις προκλητικές κινήσεις και τις μεθοδεύσεις της Τουρκίας, δεν πρέπει να παρέμβει ως πλανητάρχης? Τι θέλει να γίνει, ανάφλεξη πρώτα και μετά να πουλάει όπλα? Εσείς ξέρετε, κύριε Κανελάκη, καλύτερα από όλους, διότι έχετε θητεύσει και ξέρετε από τον τρόπο που κινούνται οι σύμμαχοί μας οι Αμερικάνοι, ότι και το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών και όλοι οι οποίοι μπλέκονται σε αυτές τις εξωτερικές σχέσεις έχουν άποψη, η οποία την έχουν δηλώσει, και είναι εκφανή ότι είναι και αντίθετη από τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία. Πλην όμως, εδώ έχουμε το περίεργο, το οξύμορο, ενώ όλες οι υπηρεσίες έχουν ξεκάθαρη θέση εναντίον των ενεργειών της Τουρκίας και θυμόσαστε πολύ καλά με το θέμα των S-400, να έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος κατά περίεργο τρόπο, βέβαια και πάρα πολλά άλλα που έχει κάνει είναι περίεργα, να στέκεται δίπλα και να προσπαθεί να διασώσει την Τουρκία από τις αποφάσεις που προσπαθούν να πάρουν τα επιτελεία και τα υπουργεία. Διότι βλέπουν πραγματικά αυτοί το ρόλο που παίζει η Τουρκία και που έχει παίξει και στο παρελθόν σε οτιδήποτε χρειάστηκε στην περιοχή η αμερικανική πλευρά, που στάθηκε εμπόδιο. Και βλέπετε και δημιουργηθεί ένα κλίμα αρνητικό εντός της Τουρκίας, το οποίο λανθασμένα εκλαμβάνει ο κύριος Τραμπ ότι οφείλεται, ότι είναι μόνο ενδεχομένως να έχει εκλάβει, ότι οφείλεται μόνο στους αξιωματούχους της κυβέρνησης της Τουρκικής. Μάλιστα. Διότι θα έπρεπε να έχει καταλάβει ότι το κλίμα εντός της Τουρκίας είναι πλέον συνολικό εις βάρος της Αμερικής, και θα πρέπει έτσι να το αντιμετωπίσει και ο κύριος Τραμπ, όπως το έχουν δει και οι αξιωματούχοι του που το συμβουλεύουν, επειδή νόμιζαν ότι το ακολουθεί. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια
φάση τέτοια, εάν ο κύριος Τραμπ δεν επανεκλεγεί, θα έχουμε, εκτιμώ ότι θα έχουμε μια αναθεώρηση της αμερικανικής πολιτικής και μια διαφορετική στάση απέναντι στον Ερντογάν, εάν πλέον ο Ερντογάν δεν βάλει λίγο νερό στο κρασί του και να επανέλθει και να κινηθεί ανάλογα και σωστά όπως προβλέπεται και από το διεθνές δίκαιο. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Παπανικολάου, σας πήραμε περισσότερο χρόνο από ό,τι προβλέπαμε. Η στάση του κυρίου Πούτιν, του Ρώσου Προέδρου, πώς την εξηγείτε απέναντι στις κινήσεις αυτής της Τουρκίας και γενικά τα όσα προκαλεί ο Τούρκος Πρόεδρος? Κοιτάξτε, ο πρωταρχικός στόχος του Πούτιν είναι πρώτον να εγκατασταθεί, να εγκαθιδρυθεί η στρατιωτική παρουσία του στη Συρία, το οποίο το έχει κατορθώσει με τις βάσεις που έχει κάνει εκεί. Και δεύτερον, χρησιμοποιώντας την Τουρκία πότε έτσι και πότε διαφορετικά, να δημιουργήσει ρήγμα στην Δυτική Συμμαχία, το οποίο σε κάποιο βαθμό το έχει πραγματοποιήσει, με αποτέλεσμα όλη η Δύση να συζητάει πλέον για τον ρόλο της Τουρκίας και αν θα πρέπει, πολλοί έχουν θέσει και θέμα, αν θα πρέπει η Τουρκία να βρίσκεται εντός του ΝΑΤΟ ή να μην βρίσκεται. Δηλαδή, ο ρόλος του Πούτιν και η σχέση με την Τουρκία είναι πρώτον να πουλήσουμε, να έχουμε κέρδος, και δεύτερον, χρησιμοποιώντας την Τουρκία να διορίσουμε, να δημιουργήσουμε ένα ρήγμα στη Δυτική Συμμαχία. Μάλιστα. Κύριε Παπανικολάου, ξέρω ότι αρκετά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια σε αυτό το πλανήτη πεινάνε από φτώχεια και από ανεργία. Πιστεύω λοιπόν σιγά σιγά οι ηγέτες όλων των χωρών να κοιτάξουν τους λαούς τους και να κοιτάξουν να βρουν εργασίες και ειρήνη και ασφάλεια σε αυτόν τον τόπο και να μην κοιτάμε τώρα να διεκδικούμε πράγματα τα οποία δεν μας ανήκουν. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε ένα τελευταίο σχόλιο, κάτι για να σας αποχαιρετήσω. Σε αυτή τη φάση ο κόσμος μετά από την έξοδο, εάν πούμε ότι θα μπορέσουμε να βγούμε αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό, δεν θα είναι ο ίδιος. Να προσαρμοστεί, θα έχουμε καινούργια δεδομένα και πλέον θα μιλάμε για καινούργιες καταστάσεις και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Οπότε σε αυτή την κατάσταση θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να πιέσουν και τον Ερντογάν να βάλει νερό στο κρασί του και να πραγματικά να γίνει μια σωστή και ειρηνική χώρα η Τουρκία και όχι με αυτές τις ιδέες που διακατέχεται περί ανοθεωρητισμού και προβλημάτων που δημιουργεί στους συμμάχους. Ελπίζω οι προβλέψεις σας να είναι προς το καλύτερο, στο βελτιότερο δηλαδή, όχι προς το χειρότερο, αγαπητέ κύριε Ταξίαρχε. Και εγώ αυτό λέω. Να είναι προς το καλύτερο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και ό,τι επιθυμείτε. Να είστε καλά που είσαστε μαζί μας. Επίσης, χρόνια πολλά, γεια σας. Και εγώ γεια σας. Ήταν κύριος Άκης Παπανικολάου, ταξίαρχος, πτέραρχος εν αποστρατεία. Όλο τον μπερδεύω, όσες φορές τον έχω καλέσει και στο ραδιόφωνο, τέλος πάντων, όλο ταξίαρχο το λέω, τέλος πάντων, άνθρωπος είναι πολύ ευγενικός. Ήταν ο κύριος Σάκης Παπανικολάου, ο οποίος μας διαφώτισε για τα όσα γίνονται γύρω από την Τουρκία, τις κινήσεις, τις αόρσεις τις κυπριακές και γενικά το ρόλο των διεθνών οργανισμών σε σχέση με τον Τσαπουκά, να το πω έτσι όπως το λένε οι διπλωμάτες, της Τουρκίας, ο οποίος κάποια στιγμή νομίζω θα πάρει τη θέση του, θα καταλάβει ότι κάνει λάθη ο κύριος Ερντογάν και θα συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και με τις διεθνείς συνθήκες. Να πάμε τώρα στους τηλεθεατές μας. Φάγαμε λίγο χρόνο από τους τηλεθεατές, αλλά βλέπετε με τα τουρκικά και με τις αόρσεις και με τις προκλήσεις είναι θέματα τα οποία απασχολούν τους πάντες και όλοι ρωτάνε τι γίνεται με την Τουρκία, μας προκαλεί η Τουρκία από τη μία μετανάστες, από την άλλη πρόσφυγες, από την άλλη ΑΟΣ, από την άλλη το Γιαβούς. Τι να κάνουμε, είναι θέματα που είναι στη γειτονιά μας και πρέπει να τα ελέγχουμε και να ενημερώνεστε αφού το ζητάτε. Τι να κάνουμε και καλά κάνετε. Πάμε στον κύριο Αποστόλη τώρα από το Περιστέρι. Γεια σας κύριε Αποστόλη από το Περιστέρι, τι κάνετε? Γεια σου κύριε Κανελάκη. Συγχαρητήρια για τον κύριο Παπανικολάου, τον αεροπόρο, τον μαχητή των εθέρων και τον υψηλό πνευματώδη στα υψηλά πανεπιστήμια. Διαθέτει και τα δύο, ήταν μαχητή στο Αιγαίο, ήταν τέραρχος υπτάμενος. Τέραρχος υπτάμενος, ναι. Το τονίζεται. Πέταγε από 18 χρονών παιδί και αντιμετώπιζε τα πάντα για την πατρίδα μας. Μάλιστα. Αναφορικά για τον κύριο Παπανικολάου. Καλά, θέλω να πω το εξής. Σας συγχαρώ το Sky για το επιτελείο του και το βραδινό και το σημερινό και αυτό το οποίο τους θαυμάζω είστε και εσείς είσαστε καλοί αλλά και οι προηγούμενοι εξίσου καλοί. Δηλαδή συνεχίζετε το ίδιο θετικό έργο του Sky όπως το απολαμβάνω εγώ. Και θα ήθελα να σας πω μια κουβέντα. Ο πρόεδρος του Blue Sky για το επιτελείο κάνει επιλογές καλές εδώ πέρα όπως και άλλοι συνάδελφοι. Σας συγχαίρω και είμαι πρότιμος να δείξω και τα στοιχεία μου τον άλλο. Είναι ο κύριος Παπαδόπουλος το βράδυ του Νατάλου και βγήκε και η σαβούρα από μέσα. Μάλιστα. Μια κουβέντα θα σας πω, σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Καυγάνται οι Σιριζέοι ότι μας βγάλανε από το μνημόνιο. Είναι αλήθεια αυτό? Αυτό το λένε, δεν το λένε? Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Κανελάκη. Ο Καμένος μας έβγαλε ή ο Σιριζέ? Γιατί ο Καμένος λέει ότι αυτός μας έβγαλε από το μνημόνιο. Ποιος μας έχει βγάλει τώρι, ο Καμένος ή ο... Κάντε... Όπως λένε.
ένας ή ο άλλος. Συγχαρητήρια και να είστε πάντα όπως είστε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια Ανέστη, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Θα το δείξει η ιστορία ποιος έβγαλε τα μνημόνια. Πάμε παρακάτω. Γεια σας κυρία Λίτσα, τι κάνετε, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Γεια σας, επίσης, τα έχουμε πει, τα λέμε κάθε μέρα. Λοιπόν, μακάρι να τα λέμε, γιατί εγώ είμαι μικρασιάτισσα και ο σύλλογός μας έβγαλε ένα ημερολόγιο που λέει ποιοι είναι οι φιλόσοφοι που γεννήθηκαν και μεγαλούρισαν στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου, τη Μικρά Ασία. Μέσα σε αυτούς είναι ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο Αναξίμανδρος, ο Αναξιμένης, ένας ο Υπόδαμος, ο Ισύχιος, Αρχίλο Ξενοφάνης, ο Ισίδωρος, ο αρχιτέκτονας της Αγίας Σοφίας Αρισταγόρας. Σπουδαίοι άνθρωποι, σπουδαίοι. Λοιπόν, να μην κουνιέται το γρανίνα, δεν μπορώ να το πω αλλιώς, όπως τον λένε ο Ερντογάν, γιατί είναι ζαβό. Όπως ζαβό είναι και το Αμερικανάκι, όπως ζαβό είναι και το Αγγλάκι. Να είστε καλά κύριε Λίτσα, να είστε καλά για την παρέμβαση. Είμαστε Αμερικανάκια, είμαστε Έλληνες. Δυνατή, πάντα πρώτη. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Καλό. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, κύριε Λίτσα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην κυρία Ειρήνη. Γεια σας, κυρία Ειρήνη. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, τι κάνετε, πώς είστε. Αληθώς Ανέστη και χρόνια πολλά και χαίρομαι που σε βλέπω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Έχω μια πολύ μεγάλη περιέργεια. Θέλω να δω ο Κικίλης, το καλό μας παιδί, ο Υπουργός Υγείας. Πού γιατί δεν φαίνεται πουθενά. Πώς δεν φαίνεται, χθες είχε συσκέψεις με τους υπουργούς, με αρμόδιους υπουργούς, με αρμόδιους γιατρούς. Σήμερα έχει το ίδιο, πώς δεν είναι στην. Μακάρι! Ναι, ναι, σε καταπληκτισμούς πηγαίνει, πώς, ακίνητος είναι. Ακίνητος είναι. Δεν έχω όλο το ίδιο. Απλώς θέλω να. Δεν το βλέπεις πουθενά, γι' αυτό στεναχωρέθηκα. Καλύτερα να μην βλέπεις υπουργούς παρά να βλέπεις τα έργα. Καλύτερα τα έργα τους παρά τους ίδιους. Αυτή... Θέλω να σε βλέπω και να σε καμαρώνω, να είσαι καλά και χρόνια σου πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Πάμε στην παλιά μου γειτονιά, στην Κυψέλη, στην κυρία Έφη. Καλησπέρα. Πάλι Χριστός Ανέστη. Θα κάνω μια διόρθωση, κύριε Κανελάκη. Ακούστε. Μ' ακούτε. Παρακαλώ. Λένε Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Αυτό είναι. Όχι αληθινός ο Κύριος. Έτσι αλλιώς αναστήθηκε ο Χριστός. Είτε το πούμε είτε το πούμε, ο Χριστός αναστήθηκε. Μην τα ακούω. Χριστός Ανέστη. Και ο επόμενος απαντάει. Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Τώρα να ευχαριστήσουμε τον πτέρασχο, τον κύριο Παπα-Νικολάου, γιατί είναι αξιόλογος άνθρωπος και όλα αυτά που είπε τα προσυπογράφουμε εμείς και ευχόμεθα να διαψευστούν όλα αυτά του Ερντογάν οι απόψεις, γιατί είναι απρόβλεπτος και να βάλει όχι νερό στο κρασί του, να φύγει από την Τουρκία, να φύγει από πρόεδρος, γιατί δεν τα πάμε καλά. Σύντομα σας είπα αυτά και άλλη φορά περισσότερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ ιδιαίτερα που είστε σύντομοι και περιεκτικοί. Να είστε καλά. Πάμε στην κυρία Αριστεία. Γεια σας κυρία Αριστεία, τι κάνετε. Καλά, ευχαριστώ. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αληθώς, ο κύριος. Και θα ήθελα να σας πω το εξής. Αυτό το κανάλι το Sky δεν μπορούσε να βάλει ένα άλλο σύριελ αν ήθελε να βγάλει αυτό που είχε, παρά έβαλε τους Τούρκους. Τόσο πολύ αγαπάμε τους Τούρκους. Δεν το καταλαβαίνω. Τόσο πολύ, ποια προδοσία κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Το καταγράψαμε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Το καταγράψαμε. Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Βλέπετε πολλοί τηλεθεατές. Πολλοί τηλεθεατές έχουν τις απόψεις τους, έχουν τα σχόλιά τους, τα προβλήματά τους, τα εκθέτουν εδώ πέρα, τα ακούμε και τα καταγράφουμε. Από εκεί πέρα πιστεύω να γίνεται κάτι. Πάμε στον κύριο Γρηγόρη λοιπόν. Τι κάνετε κύριε Γρηγόρη, πώς είστε, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ναι, γεια σας κύριε Κερελάκη. Μια ερώτηση σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι γίνεται με εμάς το... Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά κι εσύ. Ναι. Με τους συνταξιούχους θα δώσουν μόνο σε όσους έκαναν, για τα αναδρομικά μιλάω, ναι, ναι. Θα δώσουν μόνο σε αυτούς που έκαναν αγωγές. Θα δώσουν από ό,τι είπε ο κύριος Βρούτσης ανάλογα με αυτά που θα βγάλει και το Συμβούλιο Επικρατείας και θα δοθούν όλες οι συντάξεις και τα αναδρομικά θα δοθούν. Κάντε λίγη υπομονή και θα έχουμε νέα πολύ σύντομα αγαπητέ κύριε Γρηγόρη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε στον κύριο Γιάννη από το Μαρούσι. Γεια σας κύριε Γιάννη, τι κάνετε, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, χρόνια πολλά, συνονόματε. Γεια σου, συνονόματε. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα. Παρομοίως. Εγώ πήρα έτσι να πω ένα διαφορετικό θέμα. Μια και είμαστε τώρα, λέμε, ηλεκτριστά μαγαζιά, ηλεκτρικές επιχειρήσεις, ότι σε λίγο θα γίνει πάλι επανεκκίνηση και τον άλλο. Λοιπόν, εγώ ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο μεγάλες βιομηχανίες, έτσι, για φρυγανιές στην Ελλάδα.
Για τον ΑΒ λόγο, επειδή δεν θέλω να τρώω φοινικέλαιο που βάζουν, επέλεξα να πάρω μια συγκεκριμένη μάρκα χωριάτικη. Έτσι. Ήταν όντως σωστή, δεν το είχα κοιτάξει. Και προχτές, κοιτάζω κάτι ψηλά γραμματάκια και τρελάθηκα. Ξέρετε τι είναι, made in Πουγουδουμού. Παρασκευάζεται και συσκευάζεται στην Πουγουδουμού. Εάν κάνουμε και τις φρυγανιές μας, έτσι, στην Πουγουδουμού, πώς θα έρθει η ανάπτυξη. Πουγουδουμού πρέπει να είναι παλιό. Μόνο γιατί και τώρα με δεν λέγεται. Και με γαρσόνια. Τώρα δεν λέγεται πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Οπότε πρέπει να είναι παλιά παραγωγή. Λοιπόν, θα το κοιτάξω και εγώ. Θα πάω σε ένα σούπερ μάρκετ για το πάνω. Θα σας πω. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Τι να πω τώρα από εκεί. Θα το δω, θα το εξετάσω κι εγώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Βλέπετε λοιπόν ότι οι τηλεθεατές μας προβληματίζονται, ελέγχουν, βλέπουν, κάνουν και κοιτάζουν τα συμφέροντα του τόπου μας, του λαού μας, την προοδό μας, την ανάπτυξή μας. Έτσι πρέπει να είμαστε. Μια ομάδα σαν λαός να είμαστε. Για να υπερασπιζόμαστε τα δικά μας συμφέροντα και τις δικές μας, και τη δική μας πορεία στη ζωή. Και τα παιδιά μας, και την ανάπτυξη, και τα σχολεία, και το πανεπιστήμιο, και την. Και τον πολιτισμό και όλα αυτά. Πρέπει όλη μια οικογένεια να μην έχουμε εχθρές. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει διαφωνίες, οτιδήποτε, αλλά από εκεί πέρα όμως, σαν μια οικογένεια, σαν μια χώρα, πρέπει να κοιτάζουμε τα συμφέροντά μας. Πάμε στην κυρία Μαρία. Γεια σας, κυρία Μαρία, από την Κερατέα. Τι κάνετε? Γεια σας. Χριστός Ανέστη, κύριε Κανελάκη. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, κυρία Μαρία. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά είστε? Τι λέει η Κερατέα, η όμορφη Κερατέα, καλά είναι? καλά είναι. Ήθελα να σας συγχαρώ για όσα λέτε, για το ήθος σας, για την καλοσύνη σας, για το κάθε τι με τον άντρα μου. Κάθε μέρα καθόμαστε να σας ακούσουμε, έχουμε δεν έχουμε δουλειά, είναι δε η ώρα να είμαστε έξω, πρέπει να καθίσουμε να σας ακούσουμε. Είσαστε τόσο καλός, πρέπει να πάρετε το βραβείο Νόμπελ της καλοσύνης. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα λέτε. Ειλικρινά με συγκινήσατε, σας ευχαριστώ θερμά, ο Θεός να είναι μαζί σας και χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Έχουμε κάτι άλλο από το τηλεθεατές σας, δεν προλαβαίνουμε άλλο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην επόμενη εκπομπή μας, ξέρω περιμένουν στο τηλεφωνικό κέντρο πολλά άτομα. Τους ζητώ χίλια συγγνώμη στην επόμενη εκπομπή. Τελειώνουμε την σημερινή εκπομπή ραντεβού με την επικαιρότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο το επιτελείο εδώ πέρα, τους σκηνοθέτες, τους οπερατέρ, τους ηχολήπτες, το τηλεφωνικό κέντρο και την γραμματιακή υποστήριξη. Να είμαστε καλά. Θα τα πούμε πλέον Θεού θέλοντος την Παρασκευή. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη συμπαθέστατη συναδέρφισσα, κυρία Άννα Τσούτσα. Γεια σας.